αρχή να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε σταθεροί και να αγωνιζόμαστε σταθερά, χωρίς πολλές κραυγές και φωνές, αλλά με ουσιαστική μεθοδολογία, με ενότητα, με συνοχή, με αποφασιστικότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία στρατηγική, χρειαζόμαστε ένα όραμα το οποίο πρέπει να περάσουμε στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα λίθαργο. Νομίζω όμως αν υπάρξουν πραγματικοί ηγέτες, υπάρξουν άνθρωποι που θα ηγηθούν μιας αναγεννητικής προσπάθειας, θα έχουμε άλλες μέρες. Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν, ένα κομμάτι αυτής της αναγεννητικής προσπάθειας, να ξέρετε, είναι και οι Έλληνες βορειοϋπηρώτες. Οι Έλληνες βορειοϋπηρώτες, οι οποίοι αριθμούν πλέον των 500.000, έτσι, στα χρόνια του Σεβαστιανού, όταν αγωνιζόμαστε, όταν κλειστά τα σύνορα, λέγαμε 400.000 αδελφοί μας μαστίζουν κάτω από τα σίδερα και τις φυλακές του Χότζα. Το άνοιγμα των συνόρων μας απέδειξε ότι οι 400.000 ήταν ένας πολύ μικρός αριθμός. Σας ενημερώνω ότι όταν έπεσαν τα ηλεκτροφόρα σηματοπλέγματα, ο πληθυσμός της Αλβανίας ήταν περίπου 3,5 εκατομμύρια. Εξ αυτών εμείς υπολογίζαμε ότι ήταν περίπου 400.000 οι Έλληνες, όμως η πραγματικότητα και η προσπάθεια που έχει γίνει από τον Αναστάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, αλλά και όλα τα άλλα που είδαμε σε όλα αυτά τα 15-20 χρόνια που δίνουμε τη μάχη μας εκεί, μας δείχνουν ότι ένας πολύ μεγαλύτερος πληθυσμός έχει ρίζα ελληνική, βρίσκει τη συνείδησή του. Σας λέω λοιπόν ότι σχεδόν 1,5 εκατομμύριο πια από αυτούς τους ανθρώπους είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Περισσότερο από αυτούς είχαν ρίζα Ορθόδοξοι, είχαν χάσει όμως τη γλώσσα, είχαν χάσει τη συνείδηση. Ένα μεγάλο κομμάτι των βλάχων της Κοριτσάς και της Ερσέκας, αλλά και στο κέντρο, δηλαδή στα Τύρανα, στο Δειράκιο, που είχαν ουσιαστικά με εσωτερική μετανάστευση πάει, είχαν χάσει αυτή τη ρίζα και αυτή την επαφή με τον ελληνισμό. Όμως η κακή, κατά την άποψή μας, και σωστά το λέμε, ουσιαστικά μεταφορά του στην Ελλάδα ως εργατικού δυναμικού στις αρχές της δεκαετίας του 90, μπορεί να δημιούργησε μία αρέωση του κόσμου εκεί, όμως δημιούργησε μία ελληνική συνείδηση που αυτοί οι άνθρωποι δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν τη ρίζα τους, εδώ έμαθαν πολλά πράγματα και βεβαίως αυτό ουσιαστικά μεταλαμβαδεύτηκε και μεταφέρθηκε μέσα στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτοί λοιπόν οι βορειοϋπηρώτες πλέον ζουν και στην Ελλάδα και είναι πολλοί και σιγά σιγά έχουν και ψήφο και ψηφίζουν, αλλά ζουν και μέσα στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 200.000 οι βορειοϋπηρώτες εκεί και περίπου άλλες 300.000 εδώ. Δηλαδή βεβαίως αυτοί που πια έχουν μείνει εκεί είναι περισσότερο μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι. Ο πιο νέος κόσμος βρίσκεται στην Ελλάδα για λόγους που καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εγκαταλειφθεί τα χωριά, έχουν εγκαταλειφθεί οι πόλεις μας, έχει εγκαταλειφθεί ο τόπος μας. Χρειάζεται ένα σοβαρό πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα το οποίο βεβαίως η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε πουθενά και ποτέ. Όμως αυτό το πράγμα γίνεται από μόνο του. Οι βορειοϋπηρώτες ήδη έχουν φτιάξει και δουλειές, ελέγχουν ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Σχεδόν το 60% της οικονομικής κίνησης του νότου της Αλβανίας βρίσκεται σε χέρια Ελλήνων και βορειοϋπηρωτών, ελλαδιτών δηλαδή και βορειοϋπηρωτών Ελλήνων, και σχεδόν ένα 30% της οικονομίας των Τυράννων, δηλαδή της κεντρικής Αλβανίας, επίσης βρίσκεται στα χέρια Ελλήνων επιχειρηματιών και βορειοϋπηρωτών. Άρα λοιπόν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι οι Έλληνες στην Αλβανία έχουν δημιουργήσει ένα στάτους το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχουν. Πολιτικά βεβαίως έχουμε το πρόβλημα της διχόνοιας. Το ελληνικό κόμμα που είναι εκεί, το ΚΕΑΔ και η Ομόνια, για πολλούς και διαφορούς λόγους που δεν άπτονται μόνο των ιδίων αλλά και γενικότερων πολιτικών συνθήκων στην Αλβανία, αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα, αυτός ο διχασμός, αυτή η διάσπαση που υπάρχει σήμερα στον ισμό εκεί, που έχουν διαχειριστεί σε όλα σχεδόν τα αλβανικά κόμματα και έχουμε εκλέξει βουλευτές, Έλληνες βορειοϋπηρώτες βουλευτές με όλα τα κόμματα και όχι μόνο με το ΚΕΑΔ, έτσι, έχει προέλθει από μια στρατηγική δυστυχώς της Αθήνας, που κυρίως ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε λόγω αδρανίας επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά να έχει διασπάσει τον ελληνισμό εκεί και ουσιαστικά πολιτικά να μην εκφραζόμαστε, να μην εκπροσωπούμεθα όπως θα έπρεπε να εκπροσωπούμεθα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο και στην Αλβανική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 Έλληνες βουλευτές, έναν από το ΚΕΑΔ και 4 από το Δημοκρατικό Κόμμα και 3 από το Σοσιαλιστικό, οι οποίοι βεβαίως με τον τρόπο τους, όχι όπως θα έπρεπε, δίνουν τη δική τους μάχη μέσα από το αλβανικό σύστημα. Εγώ πιστεύω και νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι, ότι αν υπήρχε ένα ρωμαλαίο, δυνατό, ενωμένο ελληνικό κόμμα εκεί, θα μπορούσε με βάση και τον πληθυσμό, αλλά και βάση τη δυναμική που έχει ο κόσμος εκεί,
να έχει ένα 10-15, ίσως και 20% και ουσιαστικά να είναι ρυθμιστής των πολιτικών πραγμάτων στην Αλβανία. Και βεβαίως άλλη τύχη θα ήταν του ελληνισμού εκεί, αν είχαμε μια τόσο ισχυρή πολιτική δύναμη εκεί. Αλλά χωρίς εθνικό κέντρο, χωρίς στήριξη, χωρίς ουσιαστική και σοβαρή προσπάθεια εκεί, χωρίς ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πραγματική στήριξη των αγώνων που δίνουν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν ήδη ένα μείον στο ότι η εκπροσώπησή μας εκεί δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Όμως ας δούμε ποιες ευκαιρίες είχαμε. Ουσιαστικά η ομιλία μου θα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι τι έγινε και τι ευκαιρίες χάσαμε για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Και ουσιαστικά το δεύτερο σκέλος, το οποίο θα κλείσω, θα είναι οι προτάσεις μου, οι σκέψεις μου και το τι πρέπει να γίνει πια σήμερα, γιατί το σήμερα μας ενδιαφέρει. Ξέροντας όμως τι έχει γίνει στο χτες, τι λάθη έχουν γίνει, να μην ξαναγίνουν και να προχωρήσουμε αλλού. Χάθηκαν λοιπόν πολλές ευκαιρίες από το 1991 και μετά για να μπορέσουμε πραγματικά να κερδίσουμε πολλά πράγματα στην Βόρεια Ήπειρο. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία χάθηκε την περίοδο 1992-1997, όταν η Αλβανία έβγαινε από τη διάλυση και πια η Ελλάδα ως μια χώρα η οποία ήταν ισχυρή στα Βαλκάνια και ουσιαστικά η Βόρειος Ήπειρος ως συνέχεια του ελλαδικού κορμού. Ήταν συνέχεια, να καταλάβετε, το Αργυρόκαστρο είναι 50 χιλιόμετρα μακριά από τα Ιωάννα. Η Άγη Σαράντα είναι 1,5 ναυτικό μίλια από την Κέρκυρα. Η Χιμάρα με τα μάτια απέναντι βλέπει στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας. Είναι λοιπόν πολύ κοντά η Βόρειος Ήπειρος, συνέχεια του ελληνικού εδάφους. Θα μπορούσε πολύ απλά και άνετα να υπήρχε ένα σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, με έργα υποδομής, με δρόμους, με ηλεκτρική ενέργεια που θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους επιχειρηματίες εκεί να παράγουν. Σας λέω μόνο ότι πριν από 3 χρόνια στην Αλβανία υπήρχε ρεύμα για περίπου 1 χρόνο σχεδόν, υπήρχε ρεύμα 3 ώρες την ημέρα. Την υπόλοιπη ώρα, τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας δεν υπήρχε ρεύμα. Λοιπόν, σε αυτό το στοιχειώδες λοιπόν η Ελλάδα δεν μπόρεσε να βοηθήσει, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους ανθρώπους εκεί, διότι πολλά από τα προϊόντα τα οποία πολλούνται στην Ελλάδα, πολλοί Έλληνες και Βορειοϊπειρώτες, τα παράγουν στη Βόρεια Ήπειρο, σε εργοστάσια και σε μονάδες που φτιάχνουν εκεί, είτε γεωργοί είτε κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εργάζονται εκεί, Έλληνες, Βορειοϊπειρώτες, οι οποίοι μπορούν και εργάζονται εκεί, κρατάνε την οικογένειά τους, στηρίζουν εκεί τον ελληνισμό. Πολλοί από αυτούς ασχολούνται και με τα κοινά, είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν η μεγάλη μας ευκαιρία, λόγω ελλείψεως συντονισμού, σοβαρότητας και μια πολιτική η οποία να βλέπει μακριά και όχι κοντόφθαλμα, δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε εκείνη την περίοδο. Και ήρθαμε στο 1997 με τη διάλυση της Αλβανίας με τις παρατράπεζες, που οι ίδιοι εξεγερμένοι, επειδή σχεδόν ήμουνα κάθε μέρα εκεί επί 3 μήνες, παίχτηκε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι τότε, που αν η Ελλάδα ήταν σοβαρή χώρα, θα είχαμε ήδη κερδίσει πολλά. Οι ηγέτες της εξέγερσης, οι οποίοι άλλοι ήταν Αλβανοί Ορθόδοξοι, σε εισαγωγικά το Αλβανί το βάζω εγώ πάντα, έτσι, ή και Έλληνες Βορειοϊπειρώτες καθαροί. Στη Χιμάρα, για παράδειγμα, είχε εισηκωθεί ήδη ελληνική σημαία και ήταν αυτόνομη περιοχή του 97. Δεν υπήρχε κράτος αλβανικό, δεν υπήρχε στρατός, δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπήρχε τίποτα. Τότε λοιπόν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι μας ζητούσαν να έχουν μια στήριξη από την Ελλάδα, να υπάρχει μια βοήθεια, να υπάρχει μια κατάσταση. Ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και γύρισε από το Παρίσι, νομίζω, ή από το Μιλάνο, που ήταν η σύσκεψη για την δύναμη, τη στρατιωτική δύναμη, την πολυεθνική στρατιωτική δύναμη που θα μπει και να επιβάλλει την τάξη. Γύρισε με μεγάλο ενθουσιασμό. Εγώ ήμουν τότε σε ένα κανάλι, έγινε σύνδεση με link με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο τότε στο Sky και μας είπε τρισευτυχισμένος ο κ. Παπανδρέου ότι πετύχαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την πολυεθνική και βεβαίως το τμήμα το ελληνικό της πολυεθνικής θα πάει στα Τύρανα. Το ρώτησα στον αέρα, γιατί κύριε Υπουργέ να πάει στα Τύρανα και να μην πάει κάτω στη Βόρεια Ήπειρο μαζί με τους Ιταλούς, να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Άλλωστε, έχουμε μια μειονότητα αναγνωρισμένη διεθνώς. Ήταν πολύ φυσιολογικό να ζητήσουμε να είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Όχι, λέει η κυρία Καραθάνο, δεν μπορούσαμε να το ζητήσουμε αυτό, γιατί θα θεωρείται εθνικιστικό ότι πάμε εκεί να εγκαθιδρύσουμε αυτονομία της Βόρειου Ήπειρου. Λοιπόν, όταν αυτός είναι υπουργός εξωτερικών, σήμερα είναι πρωθυπουργός, και έχουμε υπουργό εξωτερικών τον κύριο Δρούτσα, ο οποίος ήταν υπάλληλος της Αυστριακής Καγκελαρίας, καταλαβαίνετε τι πάμε πώς πάμε. Όταν οι Τούρκοι έχουν τον Ταβούτογλου απ' την άλλη, που ξέρουμε ποιος είναι, τι κάνει, τι στρατηγική έχει χαράξει, έτσι, τι βιβλία έχει γράψει, πού οδηγεί την Τουρκία,
Και βεβαίως τον Ερντογκάν, δεν θα σας πω παραπάνω. Εμείς έχουμε τον Γιωργάκη και τον κύριο Δρούτσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ευτυχώς δεν έχουμε χάσει ακόμα έδαφος. Ευτυχώς. Αλλά πάμε σταθερά. Αυτό δεν σημαίνει, έτσι, αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι ευκαιρίες, και σας λέω μια χαρακτηριστική ευκαιρία, ήμουνα, Δημήτρη, όταν φτάνω 3 λεπτά πριν το τέλος, θα μου χτυπήσει για να κλείσω. Ήμουνα με τον δικηγόρο, τον Αλέξανδρο Λιγουρέζο, και μιλάγαμε με τον αρχηγό της εξέγερσης του Άγιου Σαράντα. Και μου είπε, θέλω ένα κινητό, μας ζήτησε, για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, που ήταν ο κύριος Πάγκαλος τότε. Πραγματικά του έδωσε ένα κινητό. Εντάξει. Αυτά είναι για γέλια, αλλά και για κλάματα. Έτσι. Γελάμε εστιχτοδός, αλλά μας σκεφτούμε πρέπει να κλαίμε.